εδώ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν ξεχνάμε, απέναντίας θυμώνουμε όταν σκεφτόμαστε τους νεκρούς της τάξης μας, όταν σκεφτόμαστε τους τόσους και τόσους σακατεμένους διανομής. Σε λίγο, με βάση και τις εντολές που θα δεχθούν, προσωπικό καθαριότητας θα καθαρίσει αυτή την κοιλίδα της πολιάς. Όπως καθαρίζει κάθε τρεις και λίγο το αίμα που ποτίζει την άσφαλτο από τους συναδέλφους μας διανομής. Γεμίζουμε, όπως είπαμε, με θυμό και κλιμακώνουμε τη δράση μας. Αυτή η διανομή, αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία βγήκαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους, οι ακόμα περισσότεροι σακατεμένοι ήταν και είναι εργαζόμενοι σε εταιρείες που πανηγυρίζουν για τα κέρδη τους, ήταν και είναι εργαζόμενοι σε εταιρείες εκ των οποίων ορισμένων τα κέρδη ξεπεράσαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους, κάποιοι άλλοι πενταπλασιάσαν τους τζίρους τους και όλοι αυτοί μας μιλάνε στο όνομα της ανάπτυξης. Να τι σημαίνει ανάπτυξη για μας, για τους εργαζόμενους. Επομένως, θέλουμε το μήνυμα ότι δεν θα παρεχθούμε απέναντίας, θα πεισμώσουμε ακόμα περισσότερο και με τον δικό μας αγώνα θα επιβάλλουμε μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους. Με την πάλη μας θα επιβάλλουμε συμβάσεις εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Με την πάλη μας θα επιβάλλουμε όλα όσα χρειαζόμαστε μέτρα ανακούφισης προκειμένου να ζήσουμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας. Θα κλιμακώσουμε τη δράση μας και βεβαίως ξεχωρίζει σε αυτή την προσπάθεια το αγωνιστικό ραντεβού που δίνουμε στις 9 το Νοέμβρη, στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου παλεύουμε κυριολεκτικά να παραλύσει ο τόπος με τη μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Κλιμακώνουμε τη δράση μας λοιπόν και προχωράμε αποφασιστικά, αγωνιστικά.